Καλωσορίσω πρώτα απ' όλα την κυρία Δούρου και τον κύριο Πάντζα στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ και να καλωσορίσω βεβαίως και εσάς φίλες και φίλοι των μέσων μαζικής επικοινωνίας και να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και είστε εδώ σε μια συνέντευξη που σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου, διευρυμένου και πολύ πολύ ουσιαστικού κύκλου στη συνεργασία ανάμεσα στην περιφέρεια Αττικής και το ΣΕΓΑΣ. Πρόκειται για μια συνεργασία, το γνωρίζετε, η οποία μεγάλωνε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, αφού τόσο η κυρία Δούρου, όσο και ο κύριος Πάτσας και οι υπόλοιποι συνεργάτες τους αντιλαμβάνονται τον αθλητισμό όχι μόνο ως κοινωνικό αγαθό και ως διαβατήριο για καλύτερη υγεία και καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και ως ένα ιδιαιτέρως αποτελεσματικό όχημα για την προβολή της Αττικής στην Ευρώπη και τον κόσμο και την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού. Είναι ακριβώς γι' αυτό που η περιφέρεια διεύρυνε χρόνο με το χρόνο τη στήριξή της σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου της Αθήνας, του οποίου άλλωστε είναι και συνδιοργανώτρια πλέον, ενώ με τη σειρά του ο ΣΕΓΑΣ αξιοποιεί τη χορηγική σχέση που έχουμε με την Παγκόσμια Ένωση Μαραθωνίου για να προβάλλουμε την Αττική σε ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ σημαντική είναι επίσης τα τελευταία χρόνια η στήριξη της περιφέρειας στο κρίσιμο ζήτημα των υποδομών που απαιτούνται για να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί ο στίβος στην Αττική. Μην λησμονούμε ότι είναι η περιφέρεια Αττικής που χρηματοδοτεί την επισκευή του κλειστού σταδίου της Παιανίας. Από σήμερα, με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, η σχέση μας μπαίνει σε μια μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική φάση, αφού εκτός από τους τομείς που ανέφερα πριν, μαραθώνιο και αποκατάσταση υποδομών, βάζουμε μπροστά μια σειρά από προγράμματα με στόχο να φέρουν κοντά τη νεολαία της Αττικής με το στίβο. Για τα παιδιά του Δημοτικού θα λειτουργήσουμε στο πεδίο του Άρεως ένα εμβληματικό χώρο του Λεκανοπεδίου, τον οποίο η περιφέρεια έχει ζωντανέψει, το γνωστό σε όλους μας Kids Athletics, ενώ για τα παιδιά του Γυμνασίου εκπονήσαμε και θα υλοποιήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα, έχει τίτλο «Οι μαθητές γνωρίζουν το στίβο», σε 10 στάδια σε ολόκληρη την περιφέρεια. Σε εποχές δύσκολες όπως αυτές που βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, ο ΣΕΓΑΣ χρειάζεται στρατηγικούς εταίρους όπως η περιφέρεια Αττικής και χρειάζεται καλούς φίλους όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Πάτζας και όλοι οι συνεργάτες τους. Το πιο σημαντικό όμως νομίζω είναι ότι γνωρίζοντας κανείς πώς δουλεύει η κυρία Δούρου ως περιφερειάρχης, αλλά και γνωρίζοντας πώς δουλεύει ο ΣΕΓΑΣ τα τελευταία χρόνια, μπορεί να είναι βέβαιος ότι το κείμενο που σε λίγο θα υπογράψουμε δεν είναι ένα κείμενο που θα μπει απλώς σε κάποιο αρχείο. Αντιθέτως, είναι ένα πλαίσιο που θα υλοποιηθεί πλήρως με όλες τις δράσεις και τις ενέργειές του και όλα τα θετικά που αυτό συνεπάγεται κυρίως για την νεολαία της Αττικής. Για όλα αυτά λοιπόν, για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε από κοινού τον αθλητισμό, για την εμπιστοσύνη, για τη συνεργασία, για όσα πολλά κάναμε μαζί τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και για όσα ακόμα περισσότερα θα κάνουμε μαζί τα χρόνια που θα έρθουν, από όλους εμάς το ΣΕΓΑΣ, κυρία Δούρου, σε εσάς, τους συνεργάτες σας, στην περιφέρεια Αττικής, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου το ΣΕΓΑΣ στο πρόσωπο του κυρίου Παναγόπουλου. Να προσθέσω ελάχιστα εν τέλει μετά από όσα αυρόφρονα και γενναιόδωρα είπε για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε τα τελευταία 2,5 χρόνια. Να μιλήσω και λίγο, αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, με όρους στίβου και αγώνων δρόμου. Εμείς σήμερα, με μία έννοια, βρισκόμαστε στην αφετηρία και δίνουμε όσα φέτε στην εκκίνηση. Η υλοποίηση, ο τερματισμός, με άλλα λόγια, επαφείται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σε όλα τα επίπεδα. Είμαι πεπισμένη ότι όλοι μας και όλες μας θα δώσουμε τον αγώνα το καλό και ότι θα είμαστε νικήτριες και νικητές στο τέλος του αγώνα. Είναι ένας αγώνας για τον κλασικό αθλητισμό, για τον μαζικό αθλητισμό, για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας. Και θα μου επιτρέψετε μία παρέκβαση λιγότερο θετική από όσα ακούσατε από το στόμα του Προέδρου. Με αυτή την συνεργασία που έχει εγκαθιδρυθεί τα τελευταία 2,5 χρόνια, όπως σας είπε, αλλά ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο σήμερα, για μας στην περιφέρεια Αττικής είναι και ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί
ώστε η προτεραιότητα να είναι ο μαζικός αθλητισμός, η προτεραιότητα να είναι φορείς όπως είναι ο ΣΕΓΑΣ που έχουν δώσει εχέγγυα ότι νοιάζονται για τους νέους και τις νέες. Και να μου επιτρέψετε λοιπόν να πω έτσι λίγο πικρά, Πρόεδρε, ότι έχουμε την ανάγκη επίσης να κερδίσουμε και το στίχημα της αξιοπιστίας. Ο αθλητισμός στις προηγούμενες δεκαετίες ήταν ένα όχημα για κάποιους που μόνο τον αθλητισμό δεν υπηρέτησε. Νομίζω ότι σας έχουμε δώσει τα τελευταία 2,5 χρόνια εχέγγυα ότι για μας ο αθλητισμός είναι προσφορά, είναι προτεραιότητα τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες, είναι προτεραιότητα η τοπική κοινωνία και δεν αναζητούμε στην περιφέρεια Αττικής ένα όχημα για καριέρες και τυμπανοκρουσίες και δημοσιότητα. Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο, η μέθοδο που έχουμε επιλέξει όχι μόνο με το ΣΕΓΑΣ αλλά και με άλλους φορείς της ελληνικής δημοκρατίας, ιδιωτικούς και δημοσίους, είναι η συνέργεια. Είναι η συνέργεια ποιοτική και στοχευμένη, την οποία επαναλαμβάνω δεν την αναπτύσσουμε σήμερα με το ΣΕΓΑΣ, αλλά την καλλιεργούμε σύστημα και πολλές φορές και μακριά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη δημοσιότητα και έχουμε ήδη παράξει αυτά αποτελέσματα για τα οποία και σας μίλησε ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στον κλασικό, στον αθλητικό μαραθώνιο, στην Παγκόσμια Ένωση Μαραθώνιων Δρόμων, το συμπόσιο της ΕΕΜΣ. Θα μπορούσαμε να πούμε κι άλλο, δεν ξέρω ενδεχομένως πιο μετά στις ερωτήσεις σας. Και σήμερα στοχεύουμε και στο μέλλον, στοχεύουμε και λίγο πιο πέρα, στην ανάπτυξη αθλημάτων του στίβου στις νέες γενιές, στα παιδιά της Αττικής. Έχουμε κάνει, κυρίες και κύριοι, εμείς την επιλογή μας και στην περιφέρεια Αττικής και στο ΣΕΓΑΣ. Είναι μια τριπλή επιλογή που αφορά στην ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού, στην προώθηση των πολιτικών συμμετοχής στον ομαδικό αθλητισμό και στην περαιτέρω ανάδειξη της Αττικής ως αθλητικού, πολιτιστικού και τουριστικού προορισμού, που σε αυτό, σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της πατρίδας μας, πρέπει να σας πω ότι υπολείπεται, παρόλο που οι μεγάλες εγκαταστάσεις και τα διεθνή γεγονότα φιλοξενούνται στις τελευταίες δεκαετίες στα διοικητικά όρια της περιφέρειας Αττικής. Ωστόσο, έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Με την υπογραφή του σημερινού μνημονίου και πάντα με μέθοδο τη συνέργεια, όχι το διαγωνισμό, θα μπορέσουμε, όπως σε όλα τα άλλα στα οποία αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και ο Δελεχός, να παράξουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαι σίγουρη γι' αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο παράξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήρθε η ώρα, Πρόεδρε, να υπογράψουμε άλλο ένα μνημόνιο για την περιφέρεια, μπορεί να είναι το πρώτο για εσάς. Η αλήθεια είναι ότι είναι το πρώτο. Το τυπικό επιβάλλει τρία αντίτυπα. Και σας δίνω το πρώτο. Αν δεν καθίστε, φώτο opportunity, δεν είναι θέμα. Θα τα ανταλλάξουμε, μην ανησυχείτε. Να δω και τη στιγμή θα πάρω από την κυρία Δούλη το δικό μου αρνίκι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Γράφω από την ΕΡΤ. Θα ήθελα να ρωτήσω περισσότερες λεπτομέρειες για τα δύο αυτά προγράμματα. Τι, πότε, αιτήσεις, συμμετοχές. Το πρακτικό της υπόθεσης. Το Kids Athletics θα ξεκινήσει στο πεδίο του Άρεως λίγες εβδομάδες αφότου ανοίξει η σχολική χρονιά, ακριβώς επειδή η πραγματοποίησή του επιβάλλει τη συνεργασία των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιείται μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Η διαδικασία θα ανακοινωθεί με το που θα ανοίξουν τα σχολεία, που δηλαδή το κάθε σχολείο θα πρέπει να απευθύνεται προκειμένου να κλείνει το ραντεβού του, επιτρέψτε μου να πω, για να περνά από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το γνωρίζετε, υλοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από το ΣΕΓΑΣ με τεράστια επιτυχία. Είναι ένα πρόγραμμα εξοικείωσης των μικρών παιδιών με το στίβο, με τη μορφή παιχνιδιού. Και είναι άκρως εντυπωσιακό. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οι μαθητές γνωρίζουν το στίβο, θα υλοποιηθεί για πρώτη χρονιά το 2018, την Άνοιξη,
θα υλοποιηθεί σε 10 στάδια στο λεκανοπέδιο Αττικής. Θα συναποφασίσουμε ποια θα είναι βεβαίως με την περιφέρεια. Θα περνούν από το πρόγραμμα μαθήτριες και μαθητές του γυμνασίου με στόχο και να γνωρίσουν το στίβο αλλά και το προπονητικό επιτελείο της Ομοσπονδίας να επιχειρεί να ανακαλύψει παιδιά με ταλέντο τα οποία θα μπορούσαν να εξελιχθούν όχι μόνο σε αθλητές αλλά γιατί όχι και σε πρωταθλητές. Και ένα από τα μεγάλα προσόντα του προγράμματος αυτού, πέραν της εξοικείωσης με τον αθλητισμό, είναι ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ και στο επίπεδο των υποδομών, εννοώ τη βελτίωση των χώρων που θα γίνεται, θα υλοποιείται το πρόγραμμα και τον εξοπλισμό του. Οι υπόλοιποι δύο άξονες του προγράμματος, αναφέρθηκε σε αυτούς η κυρία Δούρου, είναι η συνεργασία μας για τον αυθεντικό μαραθώνιο, το μαραθώνιο της Αθήνας, υφίσταται, μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, και με την στήριξη της περιφέρειας στην Παγκόσμια Ένωση των Μαραθωνίων, την οποία καταφέρνουμε και κρατούμε στην Αθήνα όλα αυτά τα χρόνια, και με τη βοήθεια της περιφέρειας Αττικής, καταφέρνουμε πλέον να κρατούμε και τη βράβευση των κορυφαίων μαραθωνοδρόμων του κόσμου εδώ, στην Αθήνα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως το ζήτημα των υποδομών, γνωρίζετε ότι ο στίβος ταλαιπωρείται στην Αττική, από στάδια χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές πια, από έλλειψη σταδίων, το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης του κλειστού, ήδη η περιφέρεια μας βοηθάει σε αυτό και η σημερινή υπογραφή του μνημονίου θεωρώ ότι θα επιταχύνει και θα διευρύνει και αυτή τη βοήθεια. Νομίζω δεν ξέχασα κάτι. Όχι, εξαιρετικό ήσασταν, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω. Ερώτηση. Συγγνώμη, τον κύριο Πρόεδρο. Τον κύριο Παναγόπουλο, μια ερώτηση. Στην αρχή της τοποθέτησής σας είπατε κάτι για την Παιανία. Υπάρχει κάτι πιο χειροπιαστό, κάτι που τουλάχιστον μπορούμε να μάθουμε, επειδή είναι λίγο γεωφύρη της άρτας το κλειστό της Παιανίας για τον χώρο του κλασικού αθλητισμού. Κοιτάξτε. Να πούμε λοιπόν ότι ένας από τους λόγους που καθυστερήσαμε, παρόλο που έχουμε έρθει αρκετά έγκαιρα και η αντιπροσωπεία της περιφέρειας και βεβαίως μας περιμέναν από το πρωί οι άνθρωποι του ΣΕΓΑΣ, ήταν αγαπητέ το στάδιο της Παιανίας. Είπατε πολύ περιγραφικά για ένα γεωφύρι της Άρτας, του αθλητισμού, στα διοικητικά όρια της περιφέρειας. Και εγώ υπενόησα στην αρχή ότι επιχειρούμε με αυτό το μνημόνιο και με αυτή τη συνεργασία να μην πάρουμε σκητάλη ούτε από τα γεωφύρια της Άρτας, ούτε από λογικές που την ανάγκη των νέων παιδιών για αθλητισμό κάποιοι τις κεφαλοποίησαν σε προσωπικό επίπεδο. Εδώ και 2,5 χρόνια, για την περιφέρεια Αττικής, ο συγκεκριμένος χώρος είναι προτεραιότητα. Διότι, όπως σας είπε πολύ λακωνικά ο Πρόεδρος, έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους συγκεκριμένους χώρους. Υπάρχει μια προτεραιότητα για τις ΠΑΕ, υπάρχει μια προτεραιότητα για τα γήπεδα των μεγάλων επαγγελματικών ομάδων, αλλά ελάχιστη κουβέντα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά και που θέλουν τα παιδιά τους να αθλούνται, και για το ελάχιστη κουβέντα για το πώς πρέπει να διορθούν τα γεωφύρια της Άρτας και τα κακούς κείμενα του παρελθόντος. Το συγκεκριμένο στάδιο αποτυπώνει τις παθογένειες της χώρας ολόκληρης. Πώς δηλαδή η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη με την κρίση χρέους και την κρίση δημοκρατίας. Πρέπει να υπερβούμε τα αυτονόητα. Πολεοδομικές άδειες, χρήσης γης γύρω-γύρω. Ποιος θα είναι ο φορέας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη, τη συντήρηση. Και ξέρετε, όταν ερχόμαστε στο θέμα της ανάληψης ευθύνης, ελάχιστοι είναι αυτοί που σηκώνουν το χέρι για να αναλάβουν. Στην περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, αντί να διαπιστώνουμε, αντί να λειτουργήσουμε ρευανσιστικά, από το Σεπτέμβριο του 2014 απευθυνθήκαμε στους αρμόδιους χώρους της ελληνικής δημοκρατίας, με πρώτα και κύρια τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, και είπαμε ότι η περιφέρεια είναι εδώ για να βοηθήσει ώστε και να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια αλλά και το πιο βασικό για τη χρηματοδότηση. Έχουμε κάνει βήματα αρκετά, τα οποία θα σας προλάβω ως λειτουργούς ενημέρωσης και δημοσιογράφους. Μπορεί να μην είναι τόσο γρήγορα όσο έχουν ανάγκη οι άνθρωποι που ασχολούνται με το στίβο, πάντως πιστέψτε με, καλπάσαμε σε σχέση με το παρελθόν. Έχουμε λοιπόν φτάσει στο σημείο που αναμένουμε από το Δήμο, από τον ίδιο τον Δήμαρχο, να μας πει εάν στον επιμερισμό των ευθυνών για τη λειτουργία, την χρηστή λειτουργία και διοίκηση, όχι να πάρουμε τη σκητάλη από το παρελθόν που υπολειτουργούσε ή λειτουργούσε στα όρια της νομιμότητας,
Αυτή τη φορά να γίνει κάπως αλλιώς. Αναμένουμε λοιπόν από τον Δήμαρχο και από το Δήμο να μας πει σε αυτόν τον επιμερισμό ευθυνών εάν θα αναλάβει κάτι. Αλλιώς να σας προλάβω, να προλάβω και την Γενική Γραμματέα Λυσμού, να προλάβω και τον πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Η Περιφέρεια είναι έτοιμη να αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων ώστε να δοθεί στην τοπική κοινωνία αλλά και σε όλους και όλες που θέλουν επιτέλους να έχει μια σοβαρή στέγη ο Στίβος στα όρια της Αττικής, να αναλάβει όλες τις ευθύνες. Όπως καταλάβατε, κύριε Μιλούκο, βγάλατε είδηση με την ερώτηση. Για το ΣΕΓΑΣ, η πιθανότητα να αναλάβει η Περιφέρεια Αττικής τη λειτουργία του κλειστού της Παιανίας δείχνει να είναι σήμερα η καλύτερη δυνατή προοπτική. Προφανώς περιμένουμε όλοι τις απαντήσεις του Δήμου και του Δημάρχου. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Όπως είπα πριν, η Περιφέρεια είναι αυτή που με τη χρηματοδότησή της θα επιτρέψει έτσι κι αλλιώς να γίνει λειτουργήσιμος ο χώρος. Τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι ελλείψεις, οι αυλεψίες, τα σφάλματα του παρελθόντος στην Παιανία είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό κομμάτι των παθογενειών τις οποίες ανέφερε η κυρία Περιφερειάρχης μέχρι τώρα. Όντως έχει μπει μπροστά η διαδικασία. Αντιλαμβάνεστε ότι για όλους μας στόχος θα ήταν να έχουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του κλειστού στίβου του χρόνου στην Παιανία, ακόμα και αν δεν θα το έχουμε νωρίτερα για προπονήσεις για την πρώτη χρονιά. Προσπαθούμε γι' αυτό, θα είμαι ειλικρινής, δεν φαίνεται εύκολο σήμερα, αν σκεφτεί κανείς και ποιες είναι οι διαδικασίες μέσα από τις οποίες εξελίσσονται έργα αυτού του μεγέθους. Ενώ διαγωνιστικές διαδικασίες, χρονικές προθεσμίες, παρόλα αυτά αυτή είναι η προσπάθεια και καταλήγω επαναλαμβάνοντας αυτό που είπε η κυρία Δούρου πολύ σωστά. Πλέον έχουμε ξεκινήσει.